φάγουτο φέτος, γιατί δεν έκανα Πάσχα. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω το αρινί μέσα στη σούβλα. Ενώ είχα και το αρινί και τη σούβλα, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορούσα και τα δύο να τα... Δεν με αξίωσε, δεύτερος. Αλλά θα έχουμε Πάσχα για του χρόνου. Το είπε ένας που πέραγε. Ομάδα 300 αρνιών συνελήφθη αργά χθες το βράδυ από το ειδικό περιπολικό της Κρεοπολίας Αθηνών και κρατείται αυτή τη στιγμή στα κεντρικά σφαγεία της χώρας. Τα 307 αρνιά είχαν δραπετεύσει τη Μεγάλη Πέμπτη από την εταιρεία Μαντρί Μίτσος Μίτσου και Ιός και δικάζονται αύριο στο πρώτο πλημελές προβατοδικείο Αθηνών με τις εξής κατηγορίες. Πρώτον, παράνομη πρωτοβουλία ζώου. Δεύτερον, παράνομη βοσκή και ελεύθερο φέλασμα. Και τρίτον, αντίσταση κατά των κρεοπολών. Σε 5 εκατομμύρια εξάλλου ανέρχονται τα αρνιά τα οποία τελικά κατανάλωσαν οι Έλληνες καταναλωτές την πρώτη και δεύτερη μέρα του Πάσχα. Αναμένεται ότι η αύξηση της χοληστερίνης θα ξεπεράσει το 350%. Χωρίζουμε! Αύριο το πρωί πάω στο δικηγόρο μου. Δικηγόρος πέθανε εδώ και 3 χρόνια. Θα ψάξω να βρω άλογο. Ζωντανό. Από δικηγόρη, να, μάτσο. Θα πάω στην Ευελπίδα να στηθώ έξω από τα δικαστήρια. Θα βρω το πιο ψηλό. Το πιο ωραίο θα πάω να πάρω. Άγγλε μου κάνεις κοινή ζήλια στην Ανάσταση. Πώς δεν σε έκαψα με τη λαμπάδα εκείνο το βράδυ. Που δεν έχεις τσίπα να φυλάς το παιδί της Ροξάνης μισή ώρα. Το φιλί της αγάπης του δίνει το άτυπηριο. Το φιλί της απάντησης ήταν να λαντάξεις. Έχεις όμως πως μεγάλο το άτιμο, 18 χρονών και έτσι... Θηρίου ανήμερο είναι. Το μπάσκετ, παιδί μου, του πέταξε μπόι. Σκουθώ κι εγώ αύριο πρέπει να παίξω μπάσκετ να πετάξω κι εγώ μπόι. Κοίταγε μέσα στα μάτια με κοίταγε. Μήπως ήταν την πιταλήθωρο το παιδί. Αυτό που σου λέω εγώ, μέσα στα μάτια με κοίταγε. Όπως κοιτάνε τα αγκόνια της γριές. Ναι, ναι, παλιό ζηλιάρι. Αλλά κάτι το ξέρω. Ζηλεύεις γιατί εγώ έχω άστρο, ενώ εσύ. Άστρο έχεις. Δεν κοιτάς. Χοληστερίνη έχεις. Και εσύ έχεις τριγλυκερίδια. Νομίζεις πως δεν το ξέρω. Και ζάχαρο ξέρω τι έχεις. Έχω ακούσει τις συνομιλίες που έχεις κάνει με τον γιατρό και τις έχω γράψει σε κασέτες. Και τις ακτινογραφίες, αν θες να μάθεις που έψαχνα να τις βρεις, εγώ τις έχω σε τράπεζα στα Γρεβενά. Εδώ σε κρατάω, κακομοίρι μου, εδώ. Έχεις να πληρώσεις διατροφή. Το ζάχαρο μου είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και μπορώ να το αποδείξω ό,τι ώρα θέλω. Κούλια που σε κούλια που νομίζω ότι είναι φυσιολογικά επίπεδα αυτά. Μιλάς εσύ, μωρέ, μιλάς εσύ, μωρέ, πες 2,5 εκατομμύρια λευκά αιμοσφαίρια μόνο. Μωρέ, δεν κοίτας τα δικά σου τα ερυθρά, ερυθρόκερε. Σταμάτα, ερυθρό και πάρε, θα σου βάλω οξυζενές τα αυτή. Θα κοιτάς μισή ώρα το παιδί της Ροξάνης. Αυτό με κοίταγε, αυτό το κοίταγα εγώ. Αυτό ναι, εσένα κοίταγε. Το κορίτσι πίσω από μένα κοίταγε. Ποιο κορίτσι? Πίσω από μένα ένα ωραίο έτσι, κορίτσι ψηλό μου που είχε κουλήσει αχταπόδια πάνω μου. Έτσι ένα λιγερόκορμο, ψηλόκορμο με το μαλλί. Μέχρι χάρτορα, παιδί μου, Ανάσταση σκέτη το κορίτσι. Ανάσταση έγινε μόνο μία, στις 12. Όλα τα φαντασία σου. Αλλά έτσι μια ζωή βάρβαρος ήσουνα. Ο Μίτσος ο βάρβαρος, χορεύοντας με τους λύκους. Όχι, θα είμαι σε εσένα. Η Μίτσινα, η χορεύοντας με τους ανηλίκους. Καλύτερα με τους ανηλίκους παρά με τους υπερηλίκους. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα λευκά σου μαλλιά. Σε φταίς που ήθελες να πάμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Ναι, εγώ φταίω. Παρά λίγο να χάσω το μάτι μου, το ηλίθιο. Αφού το ξέρεις, το παιδί της Βαγιούλας είναι ελαφρύ. Επειδή είναι ελαφρύ, πρέπει να δίνει κανεί Πάσχα στο δικό μου το μάτι. Φού ήρθε εκείνη, Χριστός Ανέστη. Τι να κάνω, πάρω φόρο να πάω μακριά, θα του πω Αληθός Ανέστη. Να μην το ακούσει και να του δημιουργηθούν και ψηφιδείς εντυπώσεις ότι δεν αναισθείται ο Χριστός. Αυτό το παιδί έχει τα καταλόγιστο. Ναι, τα καταλόγιστο. Έχει μια κροτίδα έχει. Και δίκη μου την έφερε μέσα στο μάτι να τη γιορτάσει. Ω, πουλά, φύγω, πουλά, καλό, πάρκο, μπαμ, παρά λίγο να μείνω κύκλο μα. Στε διάλο. Και τα δυο τα παιδιά της Βαγιούλας είναι ελαφρά. Ναι, ενώ η μάνα είναι βαριά. Γκριμουτσάκι στον άντας με το πολύ του μυαλό. Κατεβαίνω με το μηχανάκι το φωνό και το κλείσει τα μάτια. Ποια είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ. Ότι ήταν πολλές από πίσω και θα τον μπέρδευε. Γκριμουτσάκι σου και ο άνθρωπος ακόμα κατρακυλάει. Με αυτή πρόλευε έκανε ένα γκντουπ και χτύπησε το πιζούλι. Λίγο εντάξει, μια χαρά είναι, έζησε. Αφού ο δικαστής δεν επίλεξε. Και τι να κάνω, κυρία μου, ανθρωποκτονία και βλακίες. Φύγει. Και τα δυο τα παιδιά να μοιάξουν τη μάνα. Τίποτα να μην πάρουν από τον πατέρα. Τον πατέρα πήρε το μηχανάκι. Και κόβουν βόλτες και έχουν κατακοψοχουλιάσει όλο το χωριό. Θα το εξαφανίσουν το χωριό αυτά τα δύο τα παιδιά. Αφού δεν φόβος και ο τρόμος. Αφού μόλις βγαίνουν έξω για βόλτα, βγαίνει σύρμα στο χωριό. Βγήκαν τα παιδιά της Βαγιούλας βόλτα. Μέσα σαν χουριανοί. Του βλαμμένο να με χώσει την κροτίδα μέσα στο μάτι. Ε, μια άλλη που με έκαψε το μαλλί ανέστητ και να λέω εγώ, παιδιά, κάτι μυρίζει, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, κάτι καίγεται. Πού να ξέρω τι κι εγώ με ανοιγώ. Ακούσει εκεί να μην χώσει τη λαμπάδα μέσα στο μαλλί για να μην τη σβήσει ο αέρας. Έγινε εγώ φωτεινό παράδειγμα. Και έστε γυρνά τώρα όλη τη μέρα με τις μέρες θα σε βλέπω. Δεν έχουμε αλλιά αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, έχουν ξαναβγούν. Εν τω μεταξύ κάτι θα βρω να κάνω. Συμβουλεύουμε και του Βότρου Μποτέ. Πόσο.
Τον κακό στο καιρό ανόητε! Γαϊδούρι! Ε, γαϊδούρι! Έχεις τον καιρό, ρε! Έχεις τον καιρό! Μίτσο, Μίτσο! Τον καιρό! Φύγε, Μίτσο, με το παράθυρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Ηρέμησε! Ηρέμησε! Τι είναι, μωρέ, ηρεμία, εντολή! Ηρέμησε! Σιγκοπή είναι! Θέλει χρόνο να ηρεμήσει ο άνθρωπος! Πώς θα ηρεμήσει όμως το γαϊδούρι, το μαύρο! Βρωμοκοπάκι τα σκουπίδια! Δεν μπορώ να ανοίξω το παράθυρο, να τον βρίσω με την άνεσή μου! Μίτσο, Μίτσο, πάνω τον εργολάβο, βρίζεις! Θα σα βρει ένα, δεν τον ακουστείτε. Δεν το άκουσε τι είπε το γαϊδούρι. Γιατί του δεν το ξανά σκάφτε το δρόμο. Προχθέ δεν τον κλείσετε το δρόμο. Γιατί του δεν το ξανά σκάφτε το δρόμο. Έχω χάσει μόνο το δαχτυλίδι με το χρυσό και μάλλον μου έχει πέσει μέσα. Μάλλον! Μάλλον! Μάλλον είπε το γαϊδούρι. Δεν είχε σίγουρο, δεν είχε σίγουρο. Το ψάχνει ακόμα, το ψάχνει. Το γαϊδούρι, το μαύρο. Το μαύρο. Μίτσο, Μίτσο, υπάρχει γαϊδούρι μαύρο. Ναι, υπάρχει, για σε τρία χρώματα. Γαϊδούρι μολυβί, γαϊδούρι στο μεταλλικό χρώμα. Είχαμε και μπλε και μα τελείωσε. Αϊ, πάρα τα μα πάρε και εσύ. Ακόμα δεν γυρίσαμε να μου κάνει τα νεύρα μου φιβέ. Το γαϊδούρι. Μάστον, άστον, Μίτσο, μάστον. Θα υπάρξει αυτό καμιά επιδημία από τα σκουπίδια. Ναι, ότι η επιδημία είναι μια ευγενική κυρία η οποία δεν μπαίνει σπίτια, χτυπάει τι πόρτε. Είναι η επιδημία, γεια σα. Μπορώ να περάσω. Όχι, εντάξει, θα φύγω. Άμα το λίγη. Βάλ το ρολόι στις 7, αύριο πιάνουμε δουλειά και πάμε πάλι χέρι-χέρι, δεν είχαμε καλό αστέρι. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Μπήκε στα μάτια μου το φως, δεν έχει τι, δεν έχει πώς. Και τράβα λίγο την κουρτίνα, πες καλημέρα στη ρουτίνα. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Σκάδε, σκάδε, γάιδαρε, μεγάλε σκάδε. Μίτσο, θα πεταχτώ μια στιγμή μέχρι την αστυνομία. Σε 5 λεπτά είμαι πίσω, εντάξει. Τι θα παραδοθείς? Τι λέει θα παραδοθώ? Θα πάω να παραδώσω ένα δαχτυλίδι. Βρήκα χθες έξω καθώς σκούπιζα. Του εργολάβου. Του εργολάβου, ποιο εργολάβου? Τι σου είπα, βρέτε, σου είπα ότι ο εργολάβος έχασε ένα δαχτυλίδι. Με 2 πέτρες μπλε. Δεν ξέρω, με 2 πέτρες μπλε, αλλά αν το βρήκε απ' έξω, αυτό είναι. Καλέ, τόση ώρα που μιλάω και τι λέω. Γιατί σκάφτε το δρόμο αυτό άνθρωπο. Δεν σου είπα ότι ο εργολάβος έχασε το δαχτυλί. Τρελή είσαι, μωρέ. Πε μου, είσαι τρελή. Αχ, βρε Μίτσο μου, δεν το συνδύασα, δεν το συνδύασα. Αυτό το πράγμα που δεν κάνει συνδυασμού, που δεν κάνει συνδυασμού, με τρελαίνει. Με τρελαίνει που δεν κάνει συνδυασμού. Ορίστε το δαχτυλί του εργολάβου. Α, τον άρχιζε. Να το, το δαχτυλίδι. Ψάξε, δεν το βρει. Σκάβερε. Σκάβε μέχρι το πρωί, σκάβε, να το το δαχτυλίδι, σκάβε! Πραξικόπημα. Ναι. Ανίετερ. Τι είπεν? Ανίετερ. Εμπρός. Είμαι από την Κύπρο, Χριστός Ανέστην. Ωραία Ανέστην, αλλά... 5 λεπτά σας θέλω μόνον. Δεν σας περιμέναμε και... καθίστε. Θα σας δείξω κάτι κυπριακά νεργόχειρα. Τι για μένα? Δεν θα το συνιστούσα. Έχετε γυναίκα? Ναι. Και για αυτήν τότε. Όχι, αν είναι για αυτήν καλύτερα να τα πάρω εγώ. Όχι να το πάρετε, θα το πάρετε. Μα πώς, χωρίς να το δω εργόχειρο στο σακί που λένε. Αυτό που κάνατε στην Κύπρο και τολμάτε να λέτε δεν θα πάρετε και το εργόχειρο. Τι έκανε εγώ στην Κύπρο? Το κυπριακό το έλυσες? Εγώ να το λύσω. Σε απασχολεί το μακεδονικό τώρα, ε? Με τι απασχολεί κάπως. Ώστε σε απασχολεί. Τον κυπριακό δεν σε απασχολεί πια. Όχι, το σκέφτομαι και αυτό που και που. Που και που, ε? Σήμερα από
τότε το σκέφτηκες. Μία ώρα είναι που ξύπνησα και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου σκέψη δεν είναι αμέσως το κυπριακό. Γι' αυτό θα πάρεις τον κυπριακό εργόχειρο, θα βάλεις πολλά κυπριακά εργόχειρα γύρω-γύρω, ώστε μόλις ξυπνάς θες, δεν θες να το σκέφτεσαι και τον κυπριακό. Όχι να γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία. Όχι, γυρίζουμε σελίδα, πρόβλημα γυρίζουμε. Σελίδα. Πρώτα θα λύσεις αυτήν την σελίδα, τον κυπριακό, και μετά θα πας στην άλλη. Θα σκοπιανώ το εργόχειρο. Φέρε καρφία να το βάλουμε. Τα ριάλια, 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 τα σενίλια μονιά και διπλά, ο πετσεβέγγις που τα έχει στη βούγκα. Πω, δεν είναι κόλλος. Πού πας? Έξω. Δεν ντυθείς. Εντυμένη είμαι. Ντυμένη είσαι και ξεντυμένη πως είσαι. Εσύ δεν είσαι κόρη παπά, είσαι κόρη άπαπα. Πού πας? Στο χαμάμ. Με τέτοια ζέση, θα σκάσεις, παιδί μου. Μπάρ είναι. Μπάρ είναι και πού είναι αυτό? Βουκουρεστίου. Βουκουρεστίου, ποια ενορία δηλαδή? Δεν ξέρω. Θα πάρω το μάτρο Νικόλογο αύριο, που είναι στην ενορία του. Θα του έχει κάνει αγιασμό, θα μάθω εγώ πως είναι αυτό. Ένα μακρόστενο είναι. Μακρόστενο, θα περάσω να το δω σήμερα, είναι μακρόστενο. Δεν θα σε αφήσουν να μπεις, έχει face control. Τι έχει? Face control. Oh. Πες ότι είσαι ο μπαμπάς της Λίνας για να σε αφήσουν να περάσεις. Και αν πω ότι είμαι ο μπαμπάς της ενορίας, δεν θα με αφήσουν? Όχι. Πω, έχει χαλάσει ο κόσμος. Τι ώρα έχει πάει? 12 παρα 5. 12 παρα 5 στην Ανάσταση, κοιτάω στην εκκλησία και δεν είχε πατήσει κανείς. Λέω, το ξέχασαν. 12 παρα 1 ήρθαν όλη τελευταία ώρα για το δεύτερο λάβετε φως. Λες είναι η εκκλησία, δεν είναι, τους δίνει το φως και να φεύγουν. Ένας ήρθε και 10 και μισή ώρα, μου λέει, μήπως, λέει, πάτερ Δημήτρη, μπορώ να πάρω το φως λίγο νωρίτερα γιατί έχω μια δουλειά. Του λέω να βγω κι εγώ 2:30 να πω το Χριστός Ανέστη. Άσε, παιδί μου, μόλις είπαμε το Χριστός Ανέστη, λες και ήταν πυροβολισμός. Φύγαν όλοι τρέχοντας. Ήρθαν εκεί πέρα για ένα λεπτό να μας πετάξουν τις κροτίδες. Κοντέψαμε να καούμε, να ζεματιστούμε και να φύγουν. Έχει χαλάσει ο κόσμος πολύ. Φεύγω. Να πας στο καλό, παιδί μου, στο καλό. Να πας. Η Μάνος έχει δει. Η μαμά είναι στη Ζωζός. Τι κάνει εκεί? Έχουν ένα συγκρότημα, 6 γυναίκες, το παραπαπά. Παίζουν drums. Drums παίζουν. Και μετάλαβε, το εξομολογήθηκε, αυτό το είπε. Το είπε, στον πατέρα Αντώνιο. Και το ρώτησε το πατέρα Αντώνιο, του είπε, σου είπε τίποτα η γυναίκα? Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω. Μου λέει, επαγγελματικό μυστικό, ένα μόνο σου. Μου λέει, θα τα ακούσει σύντομα. Drums. Αν μου επιτρέψεις μόνο μια παρατήρηση, σαν κληρικός και σαν πατέρας, αυτό το κραγιόν δεν σου πάει με τα ρούχα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλεις ένα πιο παλ. Αυτό, σε αυτό το κόκκινο καταλήγω εγώ. Τι είναι το ποδήλατο, άγριο, δεν ζηκάνετε? Φύγε με τους εγκριμείς. Πήγαινε μέσα, σου είπα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εσύ να πας. Λες εσύ τη σειρά τα χαλασμένα της Λιγκρέκο. Πού τη βρήκες αυτή την περούκα και την καπακώθηκες, λες κι εσύ η Χρυσιάρκτους? Την πήρα από τη χέρα του γιος με τη δάνσε. Μπα, τη φόραγε με την αναγνωρίζει ο κόσμος που κεράτωνε τον, ευτυχώς που πήγε και εσύ γασου καημένος. Τη φόραγε κατά πέτσι του γιους. Το παιδί δεν είναι σαν και σένα, έχει φαντασίες τον έρωτα. Άμα εσύ λέει συνέχεια με τον ίδιο άνθρωπο, πρέπει να αλλάζει ο άνθρωπος για να σ' αρέσει, να μην βαριέσαι. Έχει φαντασία το παιδί. Μα έχει φαντασία, δεν τα έφτιανε με χείρα. Με τι θα τα έφτιαχνε, με πυροσβέστη? Με πυροσβέστη, να σε σβήσει και που και εγώ σαν. Πήγαινε μέσα σου, λέει, το απόγευμα θέλω να καθίσω να κάνω λογαριασμούς πάλι. Πάλι! Πάλι βέβαια, πάλι το Μπράξιον. Δεν άκουσες, δεν διάβασες τι πει η ΙΟΚ. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη, λέει, από την οικονομία που της κάναμε. Εμείς οι δύο. Και εμείς οι δύο. Δεν μας ξέρει, δεν λέει, εκτός από σένα Μίτσου και η Λένη. Όλοι, όλοι. Και τι κάναμε εμείς, δεν με λες, ξέρει η ΙΟΚ ότι εγώ έχω να πάρω φουστάν 2,5 χρόνια. Πώς δεν το ξέρει? Προχθές το συζητάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πήγε ο Ντεμικέλης και τους τόπες. Το ξέρετε τι λέει, ότι στην Ελλάδα η Λένη του Μίτσου έχει να πάρει φουστάν 2,5 χρόνια. Όχι, εσύ είναι, τώρα να φώνα εσύ, να πριν το εσύ είναι, είπαν οι Γάλλοι. Έτσι είπαν οι Γάλλοι. Είπαν κι άλλα. Στην Σελαφάμ, Φρανσουά Μιτεράν, στις Κάρτες Τέν, δώσα μεγάλη έκταση στο θέμα. Α, ρε Λίνισα, αυτά δεν είναι προϋπολογισμοί. Στην κύριε Μητσουτάκη, πόσα πήρες? 10. Τι μας έφερε πίσω? Τίποτα. Βάλει και 8 τώρα πρόσφατα τους φόρους. 10 και 18 μαζευτήκανε. 1 τρισεκατομμύριο φόρους θα πληρώσουν το καλοκαίρι. Δεν με λες, είναι πολύ το 3 εκατομμύριο. Τι είναι, λίγο είναι. Πώς έκιου. Θα σου έλεγα τώρα πώς έκιου. Μιτζέμ. Τι είναι πάλι? Δεν σε αρέσει καθόλου με τα ξανθά τα μαλλιά. Καθόλου. Και σου είπα, μη γεννάς και απότομα, γιατί νομίζω ότι βλέπω του δικαστήριου Άσικτον. Θα πας κανένα αυτό. Άντε. Άντε, πήγαινε μέσα. Θα με τράξει πάλι μεσημεριάτικα. Άστο. Θα καθίσω εγώ να το ημερεύσω το ποδήλατο και το καβαλά στο απόγευμα. Μίτσο. Που φτάσαμε. Σκουπίζει ο στρατός της Ελλάδος, προς. Θα πει κανένα μέρα ο εχθρός και θα σκουπίζουμε εμείς ακόμα. Βέβαια θα μας πει καθαρούς, έτσι. Να λέγεται αυτό, να λέγεται. Εκ μέρους μου μιλάω. Φύγε από πάνω, φρόμο κοπάς, δεν πέρασα την πόχα ακόμα. Τι για μυρωδιά πήραμε, γιατί εγώ μιλήσω περισσότερο, δεν κατάλαβα. Και τι είσαι έτσι, άιντε, και δεν μιλάς καθόλου. Φού πέσανε να πάνε τα σκουπίδια, τι να κάναμε. Δεν πέρασε εκδρομή της Κρήτης, περάσαμε κάτι τα σκουπίδια. Φού εκεί δεν είσαι, αν φεύγαμε θα κάναμε τηλεφορήσεις με τα καράζου. Όταν είδες ότι ερχόντουσαν οι πρώτες σακούλες, να φύγουμε. Όχι, τώρα θα έρθει το λεωφορείο, ήρθαν τα σκουπίδια μας και πάσανε.
Φίλοι, μια χαρά ήταν κάτι το σκουπίδι. Ωραία, περάσα μια χαρά Πάσχα κάναμε. Τόσο κόσμο εκεί πέρα κάτω. Που έκανε 9 ώρες από το λεωφορείο, τι ήθελες. Και δεν βάζουν κρεβάτι εκεί στις τάσεις, να ξαπλώνουμε, ξαποσταίνουμε. Δεν έχουμε και τις μαξιλαροθήκες στα χέρια μας. Άσε μας καημένοι. Ξέρω γιατί τα κάνεις αυτά. Γιατί κοίταξα τις προάλλες το παιδί της Ροξάνης. Σε παρακαλώ, μην με ξαναζηλέψεις άλλη φορά. Δεν το αντέχω. Δεν νιώθω να μην έχω προσωπικότητα. Δηλαδή, ουλιάζω. Χάνομαι σαν γυναίκα, δεν αισθάνομαι τίποτα. Είμαι πεσμένη. Έλα, ορκίσου μου πως δεν θα μου ξαναζηλέψεις άλλη φορά. Ναι, ορκίζω. Εντάξει. Και θα τα λέμε ελεύθερα, όπως όλα τα ελεύθερα ζευγάρια. Ελεύθερα. Λοιπόν, άκουσε να δεις τι έγινε. Ένα βράδυ εκεί που κοιμόμασταν κατά τα σκουπίδια. Κοιμόμασταν, εσύ κοιμόσουνε, δηλαδή εγώ δεν... Ξαφνικά νιώθω να... Ποντίκι. Όχι, Αλβανός, τουρίστας μάλλον θα ήταν. Τι και, δεν... Γνωριστήκαμε. Γνωριστήκατε. Ναι. Πάσχα ήτανε, Μίτσο μου, άνοιξη. Χριστός Ανέστη. Άμα τα κουρέψω, Μίτσο μου, θα σ' αρέσω. Θα κουρέψεις την περούκα της χείρας. Όχι, παιδί μου, τα δικά μου θα κουρέψω. Θα τα βάψω ξανθά και μετά θα τα κουρέψω. Να αλλάξω λίγο το look. Και θα αλλάξεις. Του look, παιδί μου, του look. Και εδώ αυτή την κοπέλα, τη λέει του Μποτέ. Δεν είναι ωραίο του look, τέτοιο θέλω κι εγώ. Ναι, μόνο του look έχει διαφορά με την κοπέλα. Γιατί πού άλλο έχω? Του γκόλο στο ίδιο σημείο, το έχετε, το βλέπεις που δεν έχει κοπέλα ψηλά-ψηλά. Στο ρετυρέ, ο δικός είναι στο υπόγειο, 8 πατώματα διαφορά. Ναι, το μαλλί κοιτάμε τώρα. Μπα, μόνο το κεφάλι θα βγάζει βόλτα, δεν θα βγαίνει κι εσύ μαζί με το κεφάλι. Κοίτα εδώ πόσο αδύνατοι είναι. Άθεις είναι αυτές. Γιατί είναι άθεις? Γιατί είναι αδύνατες. Δεν έχουν Πάσχα να τρώνε. Εμείς έχουμε το Πάσχα, έχουμε τα Χριστούγεννα, τρώμε γαλοπούλες με μακάρονα. Έχουμε γιορτές, γι' αυτό παχαίνουμε. Ναι, γι' αυτό παχαίνουμε. Και τώρα την Κυριακή την Απρίλη που πήγε στην εκκλησία και μόλις ήρθε η ώρα του αντίδωρου, βούτυξες μέσα και πήρες 45 ψωμάκια. Μισό καρβέλι αντίδωρο μέχρι το σπίτι έτρωγες, τα ξέχασες. Τρέχοντα ψύχο, λέγαμε φτάσει τα μερμήγια μέχρι το λιμόνα εδώ πέρα πάνω. Τι μίλα, κοίτα μου, πριν το Πάσχα στην νηστεία, γιατί πάχυνες πάλι. Ναι, αυτό μην είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο το εξηγήσω εγώ. Γιατί έτρωγες μισό κιλό χαλβά τη μέρα. Μακεδονικό. Και δεν παχαίνει μακεδονικός. Τώρα με το πρόβλημα της αμφισβήτησης με τα Σκόπια, να μην τρώμε χαλβά. Τη Μακεδονία αμφισβητούν, δεν έφερε το χαλβά της. 3,5 κιλά τουρσί. Νηστίσιμα ήταν όλα. Νηστίσιμα, αλλά μπουλά. Μίτσο μου, παίζει ρόλο μεταβολισμός. Πρέπει να πάω να αλλάξω το μεταβολισμό. Και να πάρεις άλλον. Πόσο κάνει αυτός ο κοινωνικός ο μεταβολισμός? Και δεν θα ξαναπάμε ποτέ σε αυτό το ηλίθιο ξενοδοχείο, Δημήτρη. Δουλεύει! Το σπίτι έφυγε! Το πήραν! Το 100! Πάρε το 100! Πρέπει να πήρε τη συσκευή! Μασούτ! Μασούτ! Μόνο που τη θύριξα άφησαν επειδή ήταν βαριά. Αδύνατη! Τι αδύνατη! Οι κλέφτες ήταν αδύνατοι. Μα ήταν χόντρε, ήθελαν φρακάρει τις πόρτες, σε παρακαλώ. Είδες λοιπόν τη δίκιο που είχα όταν επέμενα στο κατάστημα να μην πάρουμε το μικρότερο μοντέλο. Αχ, τα πήραν όλα, όλα, όλα! Λοιπόν, αν έχουν πάρει και το σαμπουάν από το εκχύλισμα βατράχου, θα τρελαθώ. Μασούτ! Μασούτ! Φοβάμαι κάτι χειρότερο. Έχουν κλέψει το Μασούτ. Το Μασούτ, το Φιλιππινέζο μου, τον αγαπημένο μου υπηρέτη. Δεν έχεις δύο υπηρέτες για να είναι ο ένας ο αγαπημένος. Έναν υπηρέτη έχεις. Ένας αλλά αγαπημένος. Ας πρώτης να πάει στο μεγαλύτερο μοντέλο. Να μην στον σηκώναν που ήταν ελαφρύς. Ένα μοντέλο έχουν οι Φιλιππινέζοι. Medium. Αχ, Δημήτρη, Δημήτρη, τι είναι η ζωή χωρίς Μασούτ. Καταστραφήκαμε. Σε παρακαλώ, μη κουνιέσαι, μη κουνιέσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα το σηκώνεις εσύ. Ναι, ναι, θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα το σηκώνεις εσύ. Θα το σηκώνεις εσύ και θα μιλάς σε σπαστά αγγλικά. Κατάλαβες? Αγγλικά σπαστά. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο. Δρίν! Δρίν! Τι κάνεις, Δημήτρη? Θα σου το σηκώνω με την πρώτη. Όχι, αγάπη μου. Φυσικά είσαι απασχολημένος. Δουλεύεις με την ηλεκτρική σκούπα και χτυπάει το τηλέφωνο. Δρίν! Δρίν! Βουδού. Τι είναι τούτο πάλι? Η σκούπα που έκλεισε. Αγάπη μου, τι έξυπνος που είσαι. Λοιπόν, τριν, τριν. Ναι. Την κυρία παρακαλώ. Κυρία Ντίνιντο, είναι στο ντους. Τέλεια, Νίνα Κόλτ. Νίνα Κόλτ, write your name, Νίνα. Goodbye, Σανγκάι. Είπες τη λέξη Σανγκάι. Είπα τη λέξη Σανγκάι. Αγάπη μου. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια! Λοιπόν, δεν θα μου λείψει ο Μασούτ. Θα σου λείψει ο Μασούτ. Γιατί αύριο πηγαίνω στην Κέρκυρα, στο συνέδριο. Και θα μείνω εγώ χωρίς Μασούτ. Και χωρίς εμένα, φοβάμαι.
Χωρίς εσένα δεν με νοιάζει. Τι ώρα είναι? 7:05. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα τα πω όλα στον ψυχίατρό μου. Όλα αυτά που μου κάνεις θα τα πω στον ψυχίατρό μου. Και εγώ θα τα πω όλα στον ψυχίατρό μου όταν γύρισω την Κέρκυρα. Εγώ θα τα πω τώρα. 6:05 ακριβώς. Δώσ' το τηλέφωνο. Πάρ' το. Δημήτρη. Δεν τρώω, Μίτσο. Δεν τρώω, μωρέ. Μόνο εμένα δεν έχεις πάει ακόμα. 50 αυγά έφερες του Πάσχα. Λαλιάσαν 8 κοτές να γίνανε οι κότες να τρώσεις εσύ αυγά. Α, γι' αυτό έβγαλε την αναφυλαξία και εγώ νόμιζα ότι με τσέμισαν τα κουνούπια 50. Τόσο κόσμο είδαμε, τσουγκρίσαμε. Επειδή τσουγκρίζαμε, έπρεπε εσύ να τρώσεις τα αυγά μετά από πίσω. Πώς, Μίτσο, δεν είναι ευγενικό. Αν σου πάει άλλο το αυγό, πρέπει να του φας. Είδα και αυτά που δεν σπάσα πίεση. Τα χτύπησε μόνο στον τοίχο και τον κούρλωσε. Άσυ μίσικο, 28 καντρίφια, το ρούφεξε. Είναι ο μεταβολισμός, Μίτσο μου, αγάπη μου. Και η Αντριάννα έφαγε ένα ταψιραβανί, αλλά δεν παχαίνει αυτή. Αυτή έχει ταινία. Τι ταινία έχει? Του Μίτσου της Αραβίας. Ταινία, επειδή είμαι αρρώστια, ό,τι τρώει αυτή, το τρώει και ταινία μαζί. Ενώ εγώ δεν το μοιράζουμε το φαΐ. Ναι, το τρώσεις μόνη εσύ. Δεν το τρώσεις μαζί με την ταινία. Ένα πάνε σε πάρει μια ταινία τότε και σένα, μεγάλη, που θες του Αγγελόπουλου τις μαχρονές, να τρώσει χρόνια το σκασμό, να ησυχάσει, να πάει στο διάλογο. Μίτσο, ούτε αυτήν εδώ, τρώει λέει μόνο ένα μήλο τη μέρα. Αν ήταν στον παράδεισο, θα το έχει φάει το μήλο, θα την έδιωχνε ο Θεός. Ναι, ενώ εσύ θα σε κράτα και που θα το έχει ολόκληρο το δέντρο. Δεν ξέρω εγώ εσύ τι λες, εγώ σε ένα μήνα με τη δίαιτα που κάνω θα χάσω 25 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Θα αλλάξει και το look μου. Το μάμ να αλλάξει. Και το look κράτα το. Το μάμ που τρώσει και γκουρλώνει όλη μέρα. Λες εσύ κυνηγάντα το αυτό το έχει δει πως τρώσει. Γιατί Μίτσο μου, γιατί το λες αυτό, τι έφαγα το μεσημέρι. Λίγο ψωμάκι, λίγο αρνάκι, λίγο κουτουπουλάκι, λίγο κουκουρετσάκι. Όλες οι χοντρές βάζουν ένα άκι δίπλα και νομίζω ότι δεν το έχουν φάει το φαγητό. Το αρνάκι βγάζει το άκι είναι αρνί, το ψωμάκι είναι ψωμί, το κουτουπουλάκι είναι κουτόπουλο. Άκι, άκι, άκι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, το έφαγες ολόκληρο το αρνάκι. Τι έγινε, στη βάρεσαι έτσι ξαφνικά, το κλείσες και σηκώθηκες και έφυγες? Όχι, θα κάθαμε εγώ να κάνω καφέ για τους άλλους. Θα πάω να πιω και ένα καφέ μόνος μου. Θα πάω στο φίλο μου το Μίτσο να μου κάνει ένα καφέ ώρα να το πιω, ε! Γλυκό μας το μήνυσε, ναι! Εν τυπικό όπως θα σου δίνει με τσουτάκι, κοίτα, διάβασε, διάβασε, να τρελαθείς κι εσύ. Έτσι τρελαίνουμε και γίνονται τους καφέδες. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτός ο πληθυντικός αριθμός, ότι όλοι μαζί κάναμε το ίδιο πράγμα, μπορεί να με τρελάνει. Έφαγα εγώ όλα τα χρόνια μου στο γυμνάσιο να μάθω τη γραμματική του Τζαρτζάνου για να έρθω από Παπανδρέα με τον Μητσοτάκη να τα γκρεμίσουν όλα. Η κυρία Μαρίκα εδώ δηλώσει, διάβασε. Πρέπει να κάνουμε θυσίες. Θα κάνεις θυσία, κυρία Μαρίκα? Όχι. Λοιπόν, και τι λες να κάνουμε όλοι μαζί? Πες, εγώ δεν θα κάνω. Η Τώρα δεν θα κάνει. Ο Κυριάκος μου δεν θα κάνει. Εσείς θα κάνετε θυσίες. Σιγά, μην αρχίσει το καφέ. Έλα, βρε, μην τα ρέζεσαι, βρε, έλα, να τον πιούμε το καφέ μαζί. Να, αυτός είναι ο χρόνος. Να τον πιούμε. Θα τον πιούμε εμείς οι δύο. Αν τον έπαιρνε μόνο σου, πώς θα λέγαμε. Να τον πιω. Ενώ τώρα, αν τον έπαιρνε εγώ, θα λέγαμε να τον πιω εγώ. Κατάλαβες, αυτό είναι. Όχι αυτή η πληθυντική αφημή. Πρέπει, εδώ, λέει, να ανταπεξέλθουμε, να βρούμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε στην καινούργια οικονομική κρίση. Τι άλλο αυτό, πληθυντικός αρμός. Βγες, κύριε Μητσοτάκη, πες, κάρφασε με, δείξε με, εσύ πες, εσύ θα ανταπεξέλθεις στην οικονομική κρίση, εσύ. Μόνος σου, βγάλε την κουκούλα, όπως βγάζαμε παλιά κουκουλοφόρα και δείξε με, κάρφασέ με. Μη με τρελαίνεις. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε εμείς δημοκρατία. Εμείς έχουμε άνοιξη, έχουμε φθινόπωρο, έχουμε. Καλοκαίρια, χειμώνα. Έχουμε τις τέσσερις εποχές, αυτές τις έχουμε. Κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε? Όχι, κάνουμε ό,τι δεν θέλουμε, το αντίθετο κάνουμε. Ακριβώς, κάνουμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Σαν πως ο Μητσοτάκης θα μου πεις κάνει αυτό που θέλει, όχι, κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι κάνουν αυτό που θέλει ο Μπους, ο Μπους κάνει αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που κάνει τελικά αυτό που θέλει. Όχι να μας τρελάνε. Ο Παπανδρέο, άλλος από εδώ, άλλος από εδώ. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να, γιατί να την γυρίσουμε όλοι μαζί? Εγώ δεν την διάβασα τη δική μου σελίδα. Θα την γυρίσω μόλις τελειώσω εγώ. Να γυρίσουμε όλοι μαζί, να γυρίσουμε σελίδα. Δεν διάβασε το παρακάτω, ρε. 45 δισεκατομμύρια θα πάρουν αναδρομικά οι δικαστικοί. Τι λέω, ρε. Πω. Βέβαια. Τόσες δίκες κάνανε. Είχαν δουλειά όμως. Είχαν το κοσκοτά, έχουν τώρα τις υποκλοπές μπροστά. Να μην πάρουν και οι άνθρωποι ένα μπουρμπουάρ. Να πάρουνε, μπουρμπουάρ, να πάρουν. Δεν λέω εγώ να πάρουνε όμως, έτσι αυτοί. Όχι, θα πάρουμε κι όλοι. Κατάλαβες. Μωρέ, έτσι μου έχετε να βγω να πάω στο διάλογο όλοι. Μάλλον, ο σωστός χρόνος δεν είναι να πάνε στο διάλογο, είναι να πάτε στο διάλογο εσείς. Ποιοι, ρε? Ξέρουν αυτοί τι είναι. Να πάτε στο διάλογο εσείς, ξέρεις, έτσι. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι να πάτε στο διάλογο. Να πάτε στο διάλογο εσείς. Έτσι. Εγώ, εσύ, αυτός. Εμείς, εσείς, αυτοί. Από το πρωί το αυτή μου με έχει ρημάξει, είναι φοβερό. Και τώρα ανέκδοτο. Γιατί, παιδί μου, οι μεθυσμένοι δεν μπορούν να κάνουν Πάσχα? Διότι, να μιλήσω εκ μέρους μου, διότι δεν μπορεί να πετύχουν το ένα αυγό με το άλλο. Μίτσο μου, πάλι καλά εμείς, πάλι καλά εμείς. Η Βούλα που κάνανε Πάσχα? Στον Άφλιο δεν πήγαν. Ανδρέ, στο καπό.
Πού τον καπό, έξω τον άθλιο. Αχ, ρε Μίτσο μου, στο καπό πίσω. Πού, στο καπό του αυτοκινήτου. Αχ, ου, τώρα μου το είπε, βούλα, έσκασα στα γέλια. Πηγαίνανε, λέει, στην Εθνική τα αυτοκίνητα σούζα. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Βγάλαν τα αρνί, ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητο, αρχίσανε. Σουβλίζανε. Πού κάνετε Πάσχα καθοδόν. Γιατί το παιδί που το έκανε, στον δρόμο δεν το έκανε. Το γέννη στο παιδί Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους. Τα πριν έχει μπει στην Ιπποκράτους, γιατί το παιδί το βαφτίζανε Ιπποκράτη. Φαντάζομαι ότι αν ήταν στην Αλεξάνδρας θα το είχαν πει Αλέξανδρο το παιδί, έτσι. Ναι, ότι είχε στρίψει, είχε στρίψει. Είχε στρίψει, ναι, ναι. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Στα καπό φτάσαμε. Δεν βλέπεις ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τρέχει έξω να πάρει λίγο αέρα, να βρει ένα πεύκο. Εδώ είμαστε και εδώ είσαι. Θα δεις που το πεύκο θα πουλιέται στη μαύρη αγορά. Πήρα πεύκο καμπριολέ. Πήρα πεύκο 318 ejection. Θα παίρνει ο καθένας το πεύκο του, θα βγαίνει έξω και την αλλάζει τα κάθε και απ' έξω. Βρεμίτσο μου, βρεμίτσο μου. Ποιο θα πάρει τώρα να πάει να κάτσει έξω στο πεύκο, λέει. Γιατί μια χαρά ησυχία έχει απ' έξω. Ό,τι ακούσει έξω, ακούσει και μέσα. Δεν τα ακούσει εδώ τα μηχανάκια. Δεν τα ακούσει εδώ τις κόνες. Δεν τα ακούσει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τι θα ακούσει έξω. Άσε που έξω γλιτώνει και τον θόρυβο το μέσα να ακούμε αυτόν εδώ στον τριτόρυφο μα έχει γανιάσει τόσο καιρό. Χθε το βράδυ, όταν μετά το κατούριμα αυτού νου, ακούσε το κλικλινό στη λεκάνη, σηκώθηκε όλη η πολυκατοικία μια ευχαρίστηση. Ανάσταση, επιτέλους, του κατέβηκε η πέτρα από τα νεφρά. 2,5 μήνες να περνάει όλη η πολυκατοικία, οπότε του κατέβει η πέτρα. Πετραδάκι, πετραδάκι, αυτό το θέμα που απομακρύνονται οι τύχοι από τους ανθρώπους, πρέπει να το κοιτάξει ένας υπουργός. Μην τα αφήνουμε έτσι αυτό το θέμα. Να απομακρύνει. Μην κουνιέσαι, ακίνητος. 7. Τι ώρα είναι, Μίτσο. Γιατί? Σήκωσε κοντί σου. Τι είναι, τι θα, είσαι με τα καλά σου, τι μένω, είσαι με κι άλλο. Όχι, εσύ κοντί σου, που να είναι, έρχονται για τον γκάλοπ. Ποιο γκάλοπ, ποιο καλά σα βάλει, καλέ. Αχ, καλέ, από το Mega Channel, θα έρθουν να κάνουν ένα γκάλοπ για το Πάσχα, για τα αρνί. Τι αρνί φάγαμε, ήταν το όπιο ή Σκοπίων. Και πού δεν θα το ξεχωρίσουμε εμεί, δηλαδή, Σκοπίων το κάναμε. Ό,τι αρνί μα δώσαν, το φάγαμε. Μπε, δεν κάνουν όλα τα αρνιά. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά αν θε το ξεχωρίσει το αρνί, το ξεχωρίζει από την εντολή. Πάρε ένα αρνί Σκοπίων και μίλα το ελληνικά. Πε μπλου, πε μπλου, στο Μαντρί. Θα δει το αρνί, θα κολώσει και θα σε κοιτάει έτσι άναυδο. Πάρ' του και πες του, δεν πρέπει να βρίσκει Μαντρίσκι, θα σκοτεί το αρνί και θα πάει μόνο του στο Μαντρί. Όχι, μην το λες και από το αρνί, μπορείς να την καταλάβεις τη διαφορά. Είναι αισθανμένη αυτή η εντύπωση που έχεις. Δεν μου λες, Μίτσο, λες αυτοί εκεί πέρα οι γείτονες στη Θήβα να σου βλύσαν τέτοιο αρνί Σκοπίων. Βέβαια Σκοπίων είχαν, γιατί είχαν κωδικάσει το υπόγειο και το σιγοψίνανε. Βρε, άφωνοι, στα μουγκά κάναν κέφι, για να μην τους ακούσουμε. Είσαι με τα καλά σου και βάλανε και τα μπέλα απέξω η Μακεδονία είναι ελληνική στην πόρτα για να παραπλανήσουν. Βρε με, πήγε και τους χτύπησα την πόρτα. Μπαμ, τι κάνω, τι κάνει εκεί πέρα. Και το φάγανε το αρνί άψητο, άψητο το φάγανε, αυτό φόβο. Σα δεν ντρέπονται, σα δεν ντρέπονται. Αλλά τώρα είναι πράγμα αυτό να κάνεις εξωτερική πολιτική τώρα με τα αρνιά Σκοπίων. Δηλαδή τι, να αναγνωρίζουμε τα Σκόπια και να μην αναγνωρίζουμε τα αρνιά. Μίτσο, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Το είπε και όχι, το είπαν και όλοι. Πως αν δεν τα αναγνωρίσουμε. Αν δεν τα αναγνωρίσουμε, τι. Θα μας απομονώσουν. Και επί τηλεόραση, το άκουσα. Ενώ τώρα τι είμαστε, υπομόνωση, υποστασία. Άσε με μωρέ ήσυχο. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή για να αναγνωρίσουν εμένα, εγώ πρέπει να αναγνωρίσω αυτού. Δεν το δέχομαι. Ο Μητσοτάκης γι' αυτό το έκανε αυτό που έδιωξε το Σαμαρά. Για να το φέρει εις πέρας αυτό μόνος του. Ο Μητσοτάκης ό,τι πει ο Μπούς, το καταλαβαίνεις. Αλλά τα φιλιά με την Τώρα και αγκαλιές με τον Μπούς πληρώνονται. Άμα θες το άλμπουμ να έχεις φωτογραφία αγκαλιά με τον Μπούς, πληρώνεις και λίγο έδαφες. Κατάλαβες. Έχει και εδαφική ακυρεότητα το πρόσωπο, βρε ο Μητσοτάκης. Όπως πάει, στο λέω εγώ. Θα πετούν αεροπλάνα τουρκικά από πάνω μας και ο Μητσοτάκης θα λέει όχι, δεν πετούν αεροπλάνα τουρκικά. Εμείς βάζουμε τη χώρα μας κάτω από το αεροπλάνο τους. Εμείς βάζουμε τη χώρα μας κάτω από το αεροπλάνο τους. Έτσι θα λέει. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. 14 μέτρα σκηνή. Μα πώς είναι. 7. Είναι συνεταίροι. Πτώχευση. Πέστε μου την επτώχευση. Είναι ομαδική. Ναι, εντάξει. Θα στείλω το φτηνό. Δεν νομίζω να μην μπουν και σε έξοδο τελευταία ώρα οι άνθρωποι. Ναι, γράφω. Μίτσο. Αβάν Μπατών Παπαχαραλάμπους 3. Παπαχαραλάμπους. Ναι, το βιάζονται. Το ξέρω, Μίτσο. Αλλά έχω πολλές παραγγελίες. Δόξα σου, δώσεις πολλές δουλειές. Αλλά ναι, εντάξει, θα φροντίσω. Θα κοιτάξω. Ναι. Για, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα ένα σκηνί. Για. Ναι, για. Ναι. Πτώχευση. Όχι, μασούτ. Μαζούτ δεν το βρίσκω και τόσο σπουδαίο λόγο. Δεν καταλάβατε, ο Φιλιππινέζος μου. Τι? Που τον κλέψανε. Α, λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Το ξέρατε. Όχι, αλλά επευκαιρία που. Πέστε μου για να σας εξυπηρετήσω, γιατί θέλω να σας εξυπηρετήσω. Θέλετε κάτι καλό. Κοιτάξτε, επειδή έχω μια ευαισθησία εδώ στο λαιμό, ναι. Θα ήθελα κάτι μαλακό. Όχι καραβιού. Να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Αυτό εδώ νομίζω θα σας κάνει, είναι πάρα πολύ καλό. Τι νούμερο φοράτε σε πουκάμισο? Το 2. Θα πάρετε στη σκηνή το 2. Είναι εφαρμοστό, καλό.
Εγγυημένο. Δεν φαντάζομαι να ξεχυλώνει το πλήσιμο. Δεν μπορώ να το προσχεθώ γιατί πραγματικά δεν είναι εξαιρετική ποιότητα. Υπάρχει όμως το ίδιο σε καλύτερη ποιότητα και σε λευκό και σε κίτρινο. Το έχω και σε ριγέ, το οποίο έχει φορεθεί. Ριγέ, πολύ... εγώ προσωπικά δεν θα το προτιμούσα. Εκείνο στο βάθο. Εκείνο δεν σα κάνει, δηλαδή δεν το συνιστούσα εγώ για εσά. Καλά, καλά. Καθόλου. Λοιπόν. Το έχω αυτό σε πολύ καλύτερη ποιότητα στο κυπαρισί του. Κυπαρισί, όχι, κυπαρισί δεν. Άστε, πέστε μου τι ρούχα θα βάλετε και θα τα κανονίσω εγώ. Μα, φυσικά θα τα δίνω. Μαύρο, θα πάρετε ένα, αυτό θα πάρετε. Ένα ωραίο λευκό του Yves Saint Laurent, το έχω φέρει τώρα εισαγωγή. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ καλό, εφαρμοστό, μην το συζητάτε. Αυτό. Και με αυτό σε πόση ώρα. Μισή ώρα θα τη χρειαστεί. Δηλαδή, προλαβαίνει κανείς αν τηλεφωνήσει στην αστυνομία να μην. Ναι. Καταλάβατε. Υπάρχει το ίδιο, το έχω και σε Versace. Με, στον κόμπα πάνω έχει λίγο δερματάκι, αλλά αυτό πρέπει να κρατάτε και μία τσάντα. Και καμιά φορά, ξέρετε, με το απότομο φεύγει η τσάντα και μπαίνει στριμή να σα δει με το λουράκι, χωρίς να δένει το δέρμα. Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν θα το συνιστούσα εγώ. Εάν πάλι εσείς. Όχι, λοιπόν θα μείνουμε σε αυτό του Yves Saint Laurent. Θέλω να φύγετε ευχαριστημένοι από τα μέσα, είναι χαρά μου. Λοιπόν, τιμολόγιο να κόψω τα δικαιολογία, σύζυγος. Ναι. Δεν είναι για δωράκι να το κλείσω. Όχι, μόνο ξέρετε, θα ήθελα να μου κάνετε τον κόμπο, γιατί δεν ξέρω να μπαίνω γραβάτα και καταλάβατε. Πες το, ναι, θα το κάνω. Ναι. Θέλετε κόμπο σπινό ή μαλακό. Μαλακό. Λοιπόν, θέλω να σας πω από τώρα ότι χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι να μην σας ξαναδούμε που λένε. Μερσί, είστε πανηδίν. Μη λέτε τέτοια λόγια, δεν είναι σωστό. Με χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου εκδίδεται καινούριο νόμισμα, το δικαστάδραχμο. Νόμισμα ελαστικό, πλαστικό, σε αντίθεση με το μεταλλικό των άλλων κερμάτων. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την δίκη των 10, όπου οι αξιότιμοι κύριοι κατηγορούμενοι εξφενδόνιζαν βαριά κέρματα κατά των δικαστών. Το Πασόκ θεώρησε το μέτρο ικανοποιητικό και δήλωσε ότι αποτελεί νίκη του κινήματος και καλεί τους κατηγορούμενους να προμηθευτούν αμέσως στα καινούργια δικαστάδραχμα. Και τώρα, πριν περάσουμε στον καιρό, να σας πούμε ότι καινούργια μέτρα ετοιμάζει ο Υπουργός κ. Στέφανος Μάνος για το μήνα Μάιο. Μέσα σε αυτά ξεχωρίζουμε και αναφέρουμε τα σπιτόμετρα. Σε όλα τα σπίτια θα περαστούν ειδικά σπιτόμετρα, τα οποία θα αποτελούνται από μικρές οπές, όπου ο καθένας που του μπει στο σπίτι του θα πληρώνει είσοδο. Ο κ. Μάνος θέλει έτσι να περιορίσει τις εξόδους, κυρίως των κατοίκων της Αθήνας, και να μειώσει έτσι το ποσοστό συμμετοχής τους στις απεργίες, αφού θα σκέφτονται πάρα πολύ καλά την επιστροφή τους. Πάει τρελάκι και ο κόσμος δεν μπορεί. Παραμιλάει, άλλα λέει, άλλα ήθελε να πει. Άλλα που λένε κι άλλα το κάνουνε. Τρελοί μας κυβερνούνε, είναι σύντροφοι. Τρελάκι και τη θεία αργυρό. Πήγε στο μεγάλο μαξί μου κι είπε θέλω να τα πω. Αυτή τη σπρώξανε την άφησα να πει. Τρελοί μας κυβερνούνε, είναι σίγουρο τρελοί. Τη δυστυχία παλιγώσανε φοράδεση. Ποτέ θα έφυγε η δική μου η ανάσταση. Στη δυστυχία παλιγώσανε φοράδεση. Ποτέ θα έρθει η δική μας η ανάσταση. Παλιά ήταν ωραία το Πάσχα, όχι τώρα. Καλησπέρα σας. Βροχές. Στα δυτικά, χιόνια. Καταιγίδες, νερά, ποτάμια, καταράκτες, τίποτα όθιο. Ήλιος, όχι καθόλου. Συννεφιά, μουνταμάρα. Θα φυσάει, βου, ο βολιάς, να, οι πνευμονίες, να, η λόλα. Κρύο, βροχές, θέλω σου ταραχές, μαύρα, όλα μαύρα, ε! Παλιά που πίναμε, σχημεθάγαμε, αλλά και όλος ο κόσμος που περνάει αυτές τις μέρες, όλο... Εφτάρει τότε, παλιά, θυμάμαι, μιλάγαμε, σφυράγαμε, γλεντάγαμε, περνάγαμε, ωραία. Περνάγαμε ωραία, με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βλαβιές. Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καράβιου φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές. Ουσίες, ουσίες.
ουσίες πίνω πνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες πίνω πνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα απάνω σε κρεβάτια και αγκαλιές. Γι' αυτό που τώρα ζούμε στον αρώμα να πούμε που βγάζουν 2.000 πασκαλιές. Ουσίες, ουσίες πίνω πνεύματα κι αρχίστα να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες πίνω πνεύματα να ξεκίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Μου πήρα το παγάκι, ε. Είχα πέσει να κοιμηθώ με σιωρίζα. Έχονται δύο. Σήκω μου λέει να πάμε το παγάκι. Δεν θα πάτε πού, λέω. Απέναντι λέει ένας γνωστός του υπουργού και θέλει το παγάκι λέει για τη βράδυνα του. Και να ευχαριστάς μου λέει που δεν μένει και ο ίδιος υπουργός και θα σου παίρνουμε και τον πεζόδρομο. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μένω απέναντι από υπουργό. Αυτό που λέει να έχει τύχει διάβαινε και ριζικό περπάτη. Θα ζωμάς. Εκ μέρους μου μιλάω, έτσι. Αν έχεις, πώς το λένε, μέσω διάβαινε και υπουργό περπάτη. Εκ μέρους μου, Ελίγα. Δικάζεται αύριο για παράνομη ταχύτητα επιταφείου ο παπάς της νήσου Σερίφου, ο οποίος κατηγορείται ότι τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής έβγαλε τον επιτάφιο από την πίσω πόρτα της εκκλησίας και απομακρύνθηκε ταχύτητα, καθώς το πίμνιον επερίμενε την περιφορά εις τον περίβολο της εκκλησίας. Ο παπάς ανέπτυξε ταχύτητα 30 περίπου θρησκευτικών χιλιομέτρων, τα οποία αντιστοιχούν με 130 εθνική οδού. Απεγνωσμένες κυρίες αναζητούσαν τον παπά και τον επιτάφιο στα καλτερίμια της νήσου. Ο παπάς, απολογούμενος στον τακτικό ανακριτή, είπε ότι είχε μεγάλο εκνευρισμό, διότι ως μόνος παπάς της νήσου έπρεπε από την επομένη το πρωί να κάνει ανάσταση σε όλο το νησί με πρώτη ώρα ενάρξεως της Αναστάσεως, 8 π.Μ. εις το χωρίο Γαλανή και ούτω καθεξής. Μέσον, μακάρι να έχεις μέσον, καλή είναι και η αξία, μα πιο καλό το μέσον, του σου μωρό μου μέσον, του σου μωρό μου μέσον. Παναγία μου καλή, δώσ' του να έχεις τη ζωή, να έχει πάντα μέσον, του σου μωρό μου μέσον. Όταν σκοτώνει ένας Κινέζος, πώς τον βρίσκουν ανάμεσα σε τόσους ίδιους Κινέζους, είπε. Α, θα το ξενικιάσω το σπίτι. Είπα να γλιτώσω τη γυναίκα μου και κοντεύω να τρελαθώ. Ποιος είναι πάλι? Κύριε Μίτσο, ανοίγετε. Εγώ είμαι, κύριε Μίτσο, η Ελένη που σας νοικιάζω το σπίτι. Ελάτε. Ωχ, πάλι. Περάστε. Γεια σας. Τι κάνετε? Α, κύριε Μίτσο, σας θέλω. Σε ποιον τομέα? Σας χρειάζομαι. Αυτά τα γενικά σας θέλω, σας χρειάζομαι, δεν διευκολύνω. Αν θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι για να μπω και εγώ στο θέμα. Πιο συγκεκριμένοι, ναι. Από πού να αρχίσω? Από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Πώς τα λέτε? Πώς τα λέω? Τα λέτε κάπως. Εσείς τα δείχνετε κάπως. Αχ, εσείς οι άνδρες. Αχ, εσείς οι άνδρες. Αρχίσατε πάλι αυτά τα γενικά, εσείς οι άνδρες, εσείς οι γυναίκες. Εμείς εσείς και το τηλέφωνο. Τι θα κάνετε εσείς για μένα? Το ξέρω. Όχι, τώρα θα σας το πω εγώ. Μην με βάλετε να τρέξω μονάχα, γιατί δεν θα το συνιστούσα. Όχι, όχι. Άλλο θα κάνετε εσείς για μένα. Άλλο θα κάνω εγώ για εσάς. Να το πάρει το ποτάμι, να το μάθω κι εγώ, να πάει στο διάλογο, ναι. Πριν από εσάς, εδώ έμενε ένας άλλος. Να ψάξω να βρω τον άλλο και να το φέρω εδώ. Ένα μισό λεπτό. Για να φύγει αυτός ο άλλος, γιατί δεν έφευγε, αναγκάστηκα να πω ένα ψέμα. Ένα ψέμα. Να βρω εγώ το ψέμα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είπα ότι θέλω να το κάνω ταβέρνα για να μπορώ να το ξανανοικιάσω. Για σας το έκανα. Επειδή έχω άλλο σπίτι δικό μου, οπότε δεν μπορούσα να πω ιδιοκατοίκηση. Οπότε. Οπότε ειδοποίησε η αγρονομία ότι έρχεται να κάνει έλεγχο. Εδώ. Εδώ. Σε τρεις ώρες, κύριε Μίτσο, εδώ μέσα πρέπει να γίνει. Τη ταβέρνα. Ναι, λέω πρέπει να γίνει ταβέρνα. Μια ερώτηση προλαβαίνω να κάνω. Ψάρω ταβέρνα ή ταβέρνα. Ταβέρνα σκέφτομαι. Λιτώστε με το ψάρι τουλάχιστον. Οπότε εγώ πρέπει να φεύγω τώρα για να γίνει εδώ. Α, κύριε Μίτσο. Εδώ είναι η χάρη.
Πριν τι ήταν, κυρία μου? Όχι, εδώ είναι η Χάρη. Εσείς πρέπει να είστε ο ταβερνιάρης. Έχω πει με ταβερνιάρης. Ναι, την ταβέρνα την έχω δηλώσει στο όνομα του άντρα μου. Όποτε κατάλαβα. Α, και κάτι άλλο. Τον ταβερνιάρη τον έχω δηλώσει κουτσό. Για να πάρω πιο γρήγορα την άδεια. Δεύτερο ψεματάκι. Ναι, ταβερνιάρης, άντρας μου και κουτσός. Λεβέντης. Να ζητήσει παράταση. Αυτό να ζητήσει. Μας έχουν δώσει 18 χρόνια παράταση. Να μας δώσουν και άλλα 18. Δεν μπορούν κατά τη μάνα σε ονείς μου στον τάφο. Είναι και άλλοι πεθαμένοι που θα λεμπούν μέσα. Ή κάτσε μάνα σου και η κυρκούνια του ρούμπου τον τάφο. Να πάω να παρακαλέσει τον Παπαστηλιανό να την κρατήσει. Πού στο δικό τον τάφο. Πάει Παπαστηλιανός. Πέθανε. Πέθανε το μέσο. Τελείως. Και το άλλο το μέσο που είχαμε στο Δήμο, τη ευδοξούλα στο παιδί. Το πήραν τώρα του πεθαμένου και το πήγαν στου κολυμπίδε. Πάει κι αυτό. Και τώρα. Και τώρα θα πάω και τη μάνα σου. Πότε πάνε. Στα καλυστία τη δείξουμε την πάνε. Τι ώρα έχει πάει. 9. 9 η ώρα, ξεχάσω να πάρω και το χάπι του κολυμπομά να πάθω και τίποτα. Με τη μάνα σε 120 χρονών γυναίκα θα την κατάλα ακόμα μέσα στον τάφο. 90 πέθανε κυρία Φαγιές. 90 και 30 μέσα πώς κάνουν. 120. Τα 120 είναι με ένα κόκαρα. Τι κατόλογα να πήγαινε, τι θα. Τι να έκανα εγώ, η μάνα μου ήτανε. Η θυμιατούλα γιατί την έχει τη μάνα της δηλαδή ακόμη. Αυτή είχε καλύτερο μέσα από μένα. Θυμιατούλα, της έχουν αλλάξει την μπλάκα από 8 φορές. Έχουν αλλάξει τα ονόματα για να παραπλανούν τον κόσμο τι δίθεν αλλάζει ο πεθαμένος. Και τώρα γράφει από 8 Θεμιστοκλής Καραχάλης και είναι η θυμιατούλα και φωνάζει Θεμιστοκλή! Θεμιστοκλή τη μάνα της και γελάει τα λογκαρδαβία. Το θες. Γιατί με νοιάζει εμένα. Αφού θα και παραφωνάζουν και Θεμιστοκλή και Λεωνίδα και Παυσανία και Αριστοτέλη. Αφού θα ξέρω την μάνα μου τι με νοιάζει πώς θα τη λέω. Λεωνίδα. Τι. Λεωνίδα. Τι. Πώς είναι. Τη βούλα στον Μπακάλι ξαδέρφη, που είχε ένα παιδί, δεν είχε παντρευτεί αυτό με την Αναστασία, η οποία τον χώρισε όμως και πήρε έναν άλλον εργολάβο, ο οποίος πήγαινε και δένει στις Θερμοπύλες. Ε, εκεί. Τι εκεί. Πού ήταν η καταγωγή της μάνας μου. Ε, στις Θερμοπύλες. Ναι. Τι. Εκεί λοιπόν θα πάω στις Θερμοπύλες. Θα πάω και θα ζητήσω εκεί που είναι ο τάφος των 300 του Λεωνίδα να χώσω και τη μάνα μου μέσα. Τι είναι τα καλά, και θα πας στο μνημείο και θα φωνάζεις Μανούλα με Λεωνίδα. Να νομίζω ότι είναι ο Λεωνίδας και αυτό και Πρεσίδη. Μη είναι τα καλά, θα φωνάζεις τη μάνα Λεωνίδα. Γιατί με νιώθει να τη φωνάζει, θα ξέρω τη μάνα μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό θα κάνω. Αυτό αύριο το πρωί θα πάω τηλέφωνο τον εργολάβο. Χαρά που θα κάνει η μάνα μου που θα βρεθεί με τόσους άντρες εκεί μέσα. Τη μάνα μου φαίνεται έμοιασα. Έτσι είναι. Με τα καλά σου. Να πάω να κάνω αξονική τομογραφία, επειδή έχουμε συγγενείς τον αξονικό τομογράφο. Εγώ θα πάω να κάνω. Βρέλη, παρακαλώ, δεν έχουν τέτοιο μέσο. Ξάδερφο στον αξονικό τομογράφο. Λοιπόν, έχουμε και το δύο το λάδι στο πάτωμα κορταφείο. Να πάω να ενταφιαστούμε μέσα, επειδή έχουμε το μέσο. Ο θείος ο Λάμπης θα μας βρει ένα τάφο κούκλου, λούξ. Λούξ δηλαδή, με χολ, κουζίνα, τραπεζαρία. Θα ζήσουμε μεγαλεία με το θάνατο. Και σε καταπληκτική τιμή και σε πάρα πολύ ωραία θέση. Η θέση μου αρέσει, να βλέπουμε έτσι ωραίους νεκρούς. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Ακόμα δεν έχουμε πάρει πρώτη κατοικία, να πάμε να αγοράσουμε την τελευταία. Αφού είσαι και μου, που Γρηγοράκης. Ο Ξενικός. Ναι, ναι, ο Ξενικός. Μου είπε, λέει, ότι μπορεί να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις στα νεφρά. Είναι φίλος του αυτός που κάνει στα νεφρά. Ξέρεις, ο ένας φέρνει τον άλλον. Ο ένας φέρνει τον άλλον, θα βρεθώ εγώ να χειριστώ, επειδή έχω μέσο, ενώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πόσος κόσμος περιμένει να κάνει αυτή την εξέταση, πόσους μήνες. Ναι, αλλά έχει και νεφράκι περιμένει. Δεν πάει έτσι, επειδή έχει το μέσο μονάχα, χωρίς να έχει τα νεφρά. Ρε Μίτσο μου, χωρίς μέσο δεν γίνεται τίποτα. Ναι, και χωρίς νεφρά δεν γίνεται τίποτα. Εκτός αν έχεις μέσο να αρρωστήσουμε, να πάθουμε αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια, δηλαδή τα νεφρά και να πάμε. Ναι, 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 κορόιδευε, κορόιδευε. Έτσι αφήνουμε τη ζωή και περνάει και χάνεται μέσα από τα χέρια μας. Την άλλη φορά που θα περνάει ζωή, θα προσέχω, θα κάνω μία έτσι και θα τη σταματήσω. Δεν ξέρω, ημέρα τρέχω πίσω από τον ένα και από τον άλλον. Αχ, πόσες ευκαιρίες είναι, Μίτσο μου, τρεις ευκαιρίες είναι. Τις άφησες να σου φύγουνε. Χαίρετε. 2 χρόνια μείνει το παιδί μας στην ίδια τάξη, εξαιτίας σου. Εξαιτίας μου. Ότι εγώ το υπόθεση να διαβάζει. Πιάβαζα εγώ τα χέρια μας στα βιβλία και τα διάβαζε. Πολλή μέρα γίνανε και έξω στο ρολόπι και μετά γίνανε και ήθελα να το περάσω από την τάξη. Τι είναι η τάξη. Πεζοδρόμια απέναντι, δεν το περνάω εγώ. Ναι, αφού ο καθηγητής είναι φίλος. Τον είδα εγώ που έρχεται στο καφενείο και πίνει καφέ. Και λοιπόν, να του σταματήσει το καφέ, να του πω σταμάτα να πίνει και πήγαινε πέρα στο γιο μου γρήγορα. Πώ. Όχι, να του μιλήσει, να του μιλήσει. Δεν μου λες. Τι σου είπε ο καθηγητής όταν του είπε ότι το παιδί έμενε στην ίδια τάξη, γιατί δεν μου το είπε, σου είπε. Το είπε, το παιδί μου έμενε στην ίδια τάξη. Όχι, 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 πριν, να του το έλεγες πριν. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Κι αν τον ένα πιάνει τον άλλο, αλλά εσύ πού. Αν δεν πιάσεις Μίτσο και φέτος τον καθηγητή, τον βλέπω. Εγώ, δεν είσαι καλά. Εγώ το μάι θα πιάσω, τα μαλλιά μου θα πιάσω πίσω και θα τα κάνω κότσο, καθηγητή, εγώ δεν πιάνω. Πιάσε. Μα είναι δύσκολα, βρε Μίτσο μου, τα μαθήματα. Τι να σου κάνει το παιδί. Μόνο για το παιδί σου είναι δύσκολα. Για τα παιδιά του κόσμου είναι δύσκολα. Τουλάχιστον να περάσει το λύκειο το καμάρι μου. Μπα, να περάσει το λύκειο και μετά θα θέλει μέσον να διοριστεί. Και πανεπιστήμιο τελειώσει πάλι μέσον θέλει. Συνέχεια ένα μέσον θέλει. Δηλαδή να αφιερώσω όλη τη ζωή να βρίσκω μέσον να κάνει ο γιος σου κάτι ή όχι. Θα βάλω μέσον να τον κόβουν. Αυτό το μέσον θα βάλω. Θα βάλω μέσον τον κόβουν. Καλά, αυτά που κάνεις δικά μου είναι. Μόλις μπουν, τότε να αρχίσετε να μαζεύετε, εντάξει. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε να κουτσένετε. Να κουτσένετε. Από τα αριστερό πόδι. Από τα αριστερό πόδι. Τι έχετε να φάω. Τίποτα. Δεν
Σας κάνω να δω αν θυμάστε τα φαγητά. Α, έχουμε και τι δεν έχουμε. Ναι, αλλά γι' αυτό που κάνετε, κύριε Μίτσο, εγώ 2 μήνες δεν θα σας πάρω νίκη. Και ό,τι κλήσεις έχετε να μου τις φέρνετε, γιατί εγώ έχω μέσον στην τροχέα. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να παίρνετε από αλλού κλήσεις και να τις βίνετε προς 1500. 500 εσείς, 1000 το μέσον. Τώρα που γνωριστήκαμε και μου κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση, εγώ είμαι πολύ καλά δικτυωμένη. Και πυροσβέστη έχω αν χρειαστείτε. Αν καώ θα σας τηλεφωνήσω. Μη γελάτε, γιατί την ώρα που θα πάρετε εσείς φωτιά μπορεί να πάρουν και άλλοι τρεις. Και τότε που θα πανεύτη πρώτη. Σε αυτό που έχει το μεγαλύτερο μέσο. Οπότε. Οπότε να καώ, ανάφτε με. Λοιπόν, τι έχετε να φάω. Μάλιστα. Έχουμε μελιτζάνε στο φούρνο, μελιτζάνε σιμάν. Πατάτε στο φούρνο. Αρακά έχουμε. Παστίτσιο έχουμε 2 κομμάτια. Έχω αρνάκι στο φούρνο. Αρνάκι με πατάτε, κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο στο φούρνο. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Αυτό που θα παραγγείλει ο ένα από του δύο είναι μιλημένο. Το έχουν μιλήσει. Θα παραγγείλει κοτόπουλο και μία μπριζόλα. Αυτά που έχουμε φτιάξει δηλαδή. Γιατί αν παραγγείλει μουσακά. Αποκλείεται. Όχι και να παραγγείλει ότι θα το δώσουν. Μήπω θα έπρεπε να τον κατευθύνω εγώ, να τον σπρώξω, να τον οδηγήσω. Μην πάρει καμιά πρωτοβουλία να τον σπρώξω από το κοτόπουλο. Όχι, όχι, θα κάνει ότι το σκέφτεται μόνο του. Α, μην το ξεχάσω. Έχω μέσο να πάρετε και δίπλωμα αυτοκινήτου αν θέλετε. Μα δεν ξέρω να οδηγώ. Μα άμα ξέρετε τότε τι θα το κάνετε το μέσο. Αυτό να μου πείτε. Πρέπει να πάω ο ίδιο ή διαλληλογραφίε που λένε. Καλύτερα να σα δουν. Να με δουν καλύτερα, αλλά δεν πιστεύω να με βάλουν να οδηγήσω κιόλα. Προ Θεού. Έτσι γενικέ γνώσει. Τι είναι αυτοκίνητο, τι είναι τιμόνι, τι είναι γκάζι, τι είναι προπαγκάζ. Μετά βέβαια πρέπει να ορκιστείτε. Στο προπαγκάζ. Στον κώδικα οδική κυκλοφορία. Θα σα φέρουν τον κώδικα και ένα Ευαγγέλιο και θα ορκιστείτε ότι αφού πάρετε το δίπλωμα θα μάθετε να οδηγείτε μετά. Ορκίζουμε σε έναν οδηγό εθνική κτλ. Έρχονται, αυτή πρέπει να είναι. Όχι, αυτή πρέπει να είναι, αυτή είναι σίγουρη γιατί ποιοι άλλοι ξέρουν τη δική ταβέρνα εδώ πέρα. Εγώ θα αρχίσω το κρασί. Καθάριζε εσύ και τραγούδα. Η ζωή μου όλη είναι να. Ποιο βαριά φωνή, ποιο βαριά. Τη φωνή δεν την είχαμε συμφωνήσει. Τη φωνή δεν την είχαμε συμφωνήσει. Καλά, τραγούδα. Αυτό θα πιω. Αμαλά. Τι ζέστη είναι αυτή, δεν αντιχώ άλλο, έτσι μου έρχεται να τα πετάξω όλα. Μην το κάνεις. Αύριο θα πάνε να αγοράσουν εξόπλατε. Δεν αγοράζει και καμιά πλάτη καινούργια. Μην το παίρνει έτσι σχέτο. Εγώ πάντω το ξέρει, θα γυρίσω όλο τον κόσμο το καλοκαίρι. Πιο εύκολο να έρθει όλο ο κόσμο να σε δει εδώ παρά να τρέξει. Πού να πα, έχει και τη μέση σου. Είναι το τελευταίο καλοκαίρι που περνάω χωρίς air condition για να ξεχνιόμαστε. Αν θε να με κρατήσει, Μίτσο μου, θα πάω να μου πάρει air condition. Και πού να βρω τόσα λεφτά. Δεν ξέρω. Θα πάω να πουλήσει εκείνη την ιδιωτική σου συλλογή που έχει με τι πεταλούδε. Που τη μαζεύει τόσα χρόνια, δεν πουλήσει, θα πάω να μου πάρει. Τώρα μου θα τη μαζεύσω, πάνε να τη πουλήσω. Δεν με ενδιαφέρει τότε, θα πετάξω εγώ. Οι πεταλούδε πετάνε ελεύθερε. Πεταλούδε πετάνε ελεύθερε, οι γριέ δεν πετάνε. Με τι φτερά θα πετάξει, γριά πεταλούδα. Με τα φτερά του έρωτα, αν θέλει να ξέρει. Εγώ πάντω αυτό το περσινό και το προπέρσινο που τράβηξα με το κάψουνα, δεν το ξαναπερνάω. Μπήκαμε στο ψυγείο 8 μέρε. Λε τι μου να καρότο, κόντεψε να γίνει το παθό μου κασάτο. Το θυμήθηκα τώρα και άναψα. Σβήσε, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν, στο είπα. Δεν ξέρω, θα πάω να σε κοντίσω, πάει και τελείω. Που με φώναξε τα εφόρτα 166 να έρθει να με πάρει στο νοσοκομείο, να με κάνει τι! 48 βαθμούς στην θερμοκρασία η Αθήνα, 45 η Λαμαρίνα ήρθα και πόσο σαν γυναίκα, μουρλάθηκα! Δεν μου κάνει τη ζέστα από μέσα μου, δεν βγαίνει με τίποτα! Ή το άλλο, που πήγαμε και στεκόμαστε μέσα στις τράπεζες γιατί είχαν ερκοντήσιον έτσι να μας πιάσει η ψύχρα σόν και καλά και περιφερόμαστε τα ό,τι δεν είμαστε καταθέτες. 800 γέρι τώρα εσύ βγήκε στα τραπεζι, τι να κάνω, τη συντάξει δίνουν όποτε θέλουν καταβούληση, τουλάχιστον πάμε την ψύχρα που είναι τζάμπα. Σε 20 μέρες θα έχουμε πάρει air condition, πάει και τελείωσε. Για ζέρα! Όχι να ξέρεις, και κάτι τώρα έτσι που τα βρήκαμε. Τι. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Θυμάσαι πέρσι που σου είπα ότι είχα πάει στην κόρη της Ελένης που είχε air condition. Ναι. Ψέμα θα σου είχα πει. Δεν είχα πάει. Γιατί μόλις βγήκα από την τράπεζα, ήρθε ένας ζεστός κύριος. Ήταν ζέστα, δεν έρχονταν κρύος. That's right. Και μου λέει, έχω ένα προσπέκτος, μου λέει, και μου δείχνει ένα air condition, με χάνω, ήταν, και μου λέει, πάμε για air condition. Μου κάνει, πάμε για air condition. Πάμε, του λέω κι εγώ, και πήγαμε. Πού? Στο σπίτι του, και το άναψε, και εκεί που ήταν ζέστη, αφόρητη, άρχισε να παίρνει το κρύο. Άρχισε να παίρνει κρύο. Μη ζηλεύεις, Μίτσο μου, μη ζηλεύεις. Να πάει να πάρει air condition, Μίτσο μου. Να πάει να πάρει σε κοντήσιο για να μην ζηλεύεις, γιατί να. Θα σου φύγω στο χάπι. 10 καρό. Θα πάω να παίξω στο καζίνο. Περάστε. Θέλετε. Χαρά μεγάλη. Εδώ είναι η ταβέρνα η Πολυκοσμία.
Εδώ που ελού. Και εσείς είστε ο... Εγώ είμαι. Μα δεν προλάβα να το πω. Σαν πως θα ταρνηθώ, έχω αυτό το περιθώριο που λέει ο λόγος. Καθίστε. Εξάλλου όλο και κάτι περισσότερο θα ξέρετε εσείς από μένα. Έχω πάθει ένα ντελαπάσμα φωνής και μου φεύγει καμιά φορά η φωνή προς τα πάνω. Γιατί... Προς τα πάνω. Προς τα πάνω, γιατί το φυσικό μου είναι προς τα κάτω. Τι θα πάρετε. Τι έχει. Έχω αρακά, έχω παστίτσιο, έχω μελιτζάνες ημάμ, έχω μελιτζάνες στο φούρνο, έχω μουσακά, έχω κοτόπουλο στο φούρνο, έχω και ψητό μοσχάρι έχω. Α, ψητό μοσχάρι. Α, δεν θα το συνιστούσα. Όχι, έλεγα να μην πάρω ψητό μοσχάρι. Α, γιατί για μια στιγμή. Όχι, ούτε παστίτσιο να πάρουμε. Ούτε παστίτσιο να πάρουμε, ωραία. Ούτε μελιτζάνες. Ούτε μελιτζάνες. Φυρί το πάτε να φάτε κανένα κοτόπουλο εδώ μέσα. Κοτόπουλο. Απ' την αρχή είχα ένα προαίσθημα λοιπόν ότι θα τρώγατε κοτόπουλο. Εγώ θα έλεγα να. Όχι, εσύ μην πείτε τίποτα. Εδώ ο κύριος που είναι πιο ενήμερος στα θέματα, καλύτερα να πάρει το θέμα πάνω του. Θέλετε να τα αφήσετε σε μένα. Η γυναίκα μου. Πολύ. Ό,τι και να πείτε λίγο είναι. Άστο, Ελένη, άστο. Να και με το μικρό. Ο συνάδελφος θα πάει μια μπριζόλα. Μπριζόλα. Θα έχει κρυώσει τώρα. Τίποτα. Λέω, να πάω να φέρω την μπριζόλα, λέω. Θα πάρετε καμιά σαλάτα. Όχι, μη σαλάτα. Έτσι και το. Υποφεύγω. Ξεχάστε το. Τώρα φεύγω. Ώσπου να έρθει το φαΐ, δεν μας δίνετε τα χαρτιά να τα δούμε λίγο. Άντε, Ελένη. Ναι, άντρεο μου. Μουτσε πουτσα να έρθουν και τα φαγητά. Το κοτομπουλάκι. Το πόδι. Σιγά σιγά, διαλόγος, δεν είναι. Καλά είναι. Από το τρακτέρ. Στον πόλεμο ένα τρακτέρ καθότανε στον ήλιο και ελιαζότανε και με πάταγε συνέχεια. Για μισό λεπτό. Τι. Λέγεστε Μίτσος Καρακούσης. Τι λένε εκεί τα χαρτιά μου. Έτσι λένε τα χαρτιά. Λένε τα χαρτιά μου αυτό, τέλειωσε με τα λένε τα χαρτιά. Και η μητέρα Μαρία. Και η μητέρα Μαρία, λένε τα χαρτιά Μαρία. Μαρία, τέλειωσε, Μαρία. Και Μίτσος ο μπαμπάς. Και Μίτσος ο μπαμπάς. Ναι, ναι. Δύο αδέρφια δεν ήσασταν. Δύο αδέρφια δεν ήμασταν. Και ο ένας είχε χαθεί. Και ο ένας δεν είχε χαθεί. Τον βρήκες τον αδερφό σου, ρε Μίτσο. Πού είναι. Εγώ εδώ, νάτος μπροστά, τον βρήκες. Δεν βρήκα τον αδερφό μου, ρε. Μπράβο. Άνοιξε σπίτι, άνοιξε ταβέρνα, προόδεψε. Μπράβο! Φέρε να πιούμε! Να, γι' αυτό δεν μπορώ εγώ τα ψέματα. Δεν μπορώ εγώ τα ψέματα. Γιατί να. Μπορεί να βρεθείς με αδερφό από τη μία στιγμή στην άλλη. Να, αδερφέ, να! Η μεγάλη επιστροφή ανεβλήθη. Οι Αθηναίοι, ως συνεννοημένοι από παλιά, αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στην πόλη. Η πρώτη οργανωμένη λαϊκή αντίδραση στην πόλη, αυτή που τους πνίγει, έγινε. Έτσι την Παρασκευή Πρωτομαγιά έφυγαν από την Αθήνα όσοι έκαναν το λάθος να επιστρέψουν από τις εορτές του Πάσχα. Αυτοί θα ξανασυναντήσουν τους υπόλοιπους Αθηναίους στις επαρχίες όπου τους άφησαν και όλοι μαζί θα επιστρέψουν αργά το βράδυ της Κυριακής. Στα διόδια σχηματαρίου θα τους περιμένει ο Υπουργός Προεδρίας, κ. Κούβελας, ο οποίος θα τους χαστούκιζει έναν-έναν για την αργοπορία αυτή. Ενώ στα διόδια εκ Πελοποννήσου θα είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στα χαστούκια. Παρακαλούνται οι έχοντες ψηφίσει Νέα Δημοκρατία να έχουν αναμένα τα αλάρμ για να αποφεύγουν το χαστούκι. Άντε και σε λίγες μέρες να γίνουν και τα βαφτίσια εκεί το Σκοπείο να τελειώνουν να δούμε θα πάρουν το όνομα του παππού ή το όνομα της γιαγιάς. Από πού και ως πού τα Σκόπια Ελλάδα θα τρελαθώ, ρε. Έρευνα σε βάθος διέταξε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστόπουλος για την υπόθεση των κατηγοριών που εξαπέλυσε ο κ. Λάκας, αστυνομικός διευθυντής Κερκύρας, ότι πίσω από την δισκοτέκ αποκάλυψη βρίσκονται προστάτες ο κ. Κεφαλογιάννης και το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση απέστειλε επιστολή ότι δεν κτλ. Ότι δεν έχει ιδέα, ότι δεν εγνώριζε, ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα, ως γνωστόν τα κλασικά δηλαδή. Η έρευνα πάντως πρέπει να φτάσει σε βάθος και το βάθος είναι γνωστό ότι κατερίγει πάντοτε σε μετάθεση του αστυνομικού διευθύντου. Ο κ. Λάκας, ο οποίος έκανε το λάθος να πέσει το λάκκο με τα φίδια. Η δισκοτέκ αποκάλυψη εξάλλου θα λειτουργήσει ξανά με νέα επωνυμία συγκάλυψη. Ορίστε, έφερε και καφέ. Τι καφέ έφερε, το μισό από μέσα, το μισό από έξω. Λεφτά θα πάρει. Λεφτά θα πάρω, καφέ δεν πρόκειται να πάρω. Βερικοκούλα στο παιδί το Γρηγοράκι που το διόρισαν. Πού? Καθηγητή. Αυτό δεν ήταν κικές. Δεν έχει σημασία, είχαν μέσα και τον διόρισαν. Τι καλά, αυτό είχαν μέσα και τον διόρισαν. Τους μαθητές είχαν μέσα και τον διόρισαν για αυτούς. Ποιο επειδή κάθεται ακούει το Γρηγοράκι. Παιδί μου, το διόρισαν σε αυτά τα. Τι, κατή, πώς τα λένε. Και λοιπόν τι έχουν μπαμπάκια στα αυτιά και τα παιδιά δεν ακούν. Τι λες, μαρέ. Α, έχει εσύ. Θα δεν πάνε να ακούσουν αυτούς που μιλάνε τρεχάλα. Θα πάνε να ακούσουν Βερικοκούλα στο παιδί. Κυρία τώρα που δεν πάνε τα παιδιά στα μαθήματα να διορίζονται οι καθηγητές αβέρτα κουβέρτα. Και αγράμματος να είσαι ποιος θα σε ελέγξει, τον αγχώ στην αίθουσα τι θες λες. Ωραία μου να ξέρει θα περνάνε αυτή τη αίθουσα, Μόνοι στα γράφω στην πίνακα, μόνοι θα τη σβήνουν. Ρωτάνε τον εαυτό τη. Θα μπαίνει μαθητή σε λίγο σαμπάνια. Ωστι έτσι τη Βερικοκούλα στο παιδί. Και καθηγητή στα εκεί. Αυτό την ώρα του ρώτα, γιατί σου να απαντήσει, εγώ ήταν η άλλη ώρα.
Τυχερό το παιδί. Αν μην κοιτάς που μιλάει αργά. Αργά μιλάει και εσύ. Πολύ αργά μιλάει. Ναι, αλλά το μυαλό του παίρνει στροφές. Μπα, πόσες. Πολλές. Ποιος μητράει. Ρώτα τον έτσι θες, ήλιος. Τι ήλιος. Ήλιος, εγκυκλοπαίδια, παιδί μου, ήλιος, τι ήλιος, μακαρόνια. Λες κάτι πράγματα, μωρό, σώσ' και με κουψουχουλιάζει το αίμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα θες να με κάνεις. Α, θα έρθω να σε κάνω, τι να κάνω. Έλα, σε παρακαλώ λίγο, γιατί... Σιγά. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Μωρό, αλλού θα σε καταλήξεις, αλλά άστο να πάει στο κι άλλο. Γιατί, Μίτσο μου, δεν θες να το ξανασκεφτείς. Δεν το ξανασυζητώ, είπα, δεν το ξανασυζητώ. Μα γιατί τόσο και τόσο τον έχουν νοικιάσει. Είσαι με τα καλά σου, να πάρω γέρο άνθρωπο να τον νοικιάσω για να πάρω αυτοκίνητο άμμο. Μα αφού είναι δανεικός, τον έχουν νοικιάσει και έχουν πάρει αμάξια. Όλοι με αμάξια βρεθήκαν. Γέρος ή τιμή ευκαιρίας. Δεν λες, έχεις λεφτά να πάρεις αμάξι κανονικό. Όχι, βέβαια. Τότε πάρουμε από αυτό το σχέδιο που παίρνουν όλοι το αναπηρικό. Αυτό το μοντέλο. Άμμο! Μην φωνάς μόνο, θα μας ακούσει η γειτονιά. Άμμο! Θα το καλοκαίρι και θα ξαπλώνουμε στην άμμο. Άμμο! Απόσυση αυτοκινήτων χωρίς καν να υπάρχουν αυτοκίνητα. Αυτό διαπίστωσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Διαπίστωσε όμως επιπλέον ότι εκείνοι οι οποίοι εξέδιδαν τα πιστοποιητικά μαϊμούδες ζητούσαν ένα υπέρογκο ποσό της τάξης των 130.000 δραχμών, ποσό που εκρίθη υπερβολικό ως λάδωμα σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές λαδώματος στην Ελλάδα. Έτσι το Υπουργείο, για να προστατεύσει τους Έλληνες καταναλωτές από υπερβολικό λάδωμα, εξέδωσε επίσημο τιμοκατάλογο λαδώματος, τον οποίο το Mega Channel έχει στη διάθεσή του κατά αποκλειστικότητα. Ειδικές συναλλαγές. Το γνωστό σε όλους λάδωμα. Αν θέλετε να περάσετε ηλεκτρικό σε αυθαίρετο, ο καλύτερος μήνας είναι ο μήνας Μάιος, όπως βλέπετε από το ΜΕΚΑ, αφού η τιμή θα είναι γύρω στις 120.000, γιατί μετά Ιούνιο και Ιούλιο θα αυξηθεί. Αν θέλετε να χτίσετε αυθαίρετο παραθαλάσσιο, 500.000 είναι η καλύτερη τιμή που πρέπει να δώσετε. Για διορισμό υπαλλήλου, ευτυχώς η τιμή είναι σταθερή, γύρω στο 1 εκατομμύριο σε όλους τους μήνες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα πότε θα διοριστείτε. Για ποντιακό αυτοκίνητο, πρέπει να δώσετε 900.000 δραχμές στον πόντιο. Για επιρροή δικαστικών η κατώτατη τιμή είναι 300.000 και ανάλογα το δικαστικό ανεβαίνει. Επίσης για απόσυρση χωρίς αυτοκίνητο η τιμή είναι 150.000 και για απόσυρση με αυτοκίνητο είναι 70.000. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι τιμές του λαδώματος. Αν κάτι αλλάξει το Mega Channel θα είναι δίπλα σας, θα σας ενημερώσει αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές λαδώματος. Πρόσεξε κακομοίρα, μην μας γράψουν οι εφημερίδες, πρόσεξε, του λέω! Μίτσο μου, γέρος είναι η 15η φορά που κάνει τον ανάπηρο. Η επιτροπή του ΙΚΑ είναι εντάξει, λαδώνοντα. Γιατί ένα σε μη λαδώνει, το καταλαβαίνει και από μόνο, το καταλαβαίνει, έτσι. Μα σου λέω είναι εντάξει, εντάξει, θα τα βρούμε εκεί. Πόσο έχει αλλάξει αυτό το εντάξει στην Ελλάδα. Παλιότερα λέγαμε εντάξει, νόησε με άλλο πράγμα. Τώρα εντάξει, άλλο πράγμα. Παλιότερα λέει ο κόσμο, θέλω να κυκλοφορώ με καθαρό το κούτουλο. Τώρα θέλω να κυκλοφορώ με λαδωμένο το κούτουλο. Κοίτα λάδι, κοίτα λάδι. Σου λέω είναι εντάξει, εντάξει, δεν το καταλαβαίνει. Του λάδι να μην ξεχάσω εδώ, ναι, μέτρα, μέτρα, μέτρα. Mm. Το λάδι. Σαλάδι. Τα Ελλάδη και Λαβράδη. Μια μέρα της μίλησανε, της είπαν την κοβίνα. Έχει κουπάρα μας και το όνομα τρομάρα μας και το όνομα τρομάρα μας, έλας κουτοπονήρων. Δε φταίει, όχι, όχι, αυτή είχε καθίσει ένα πρωί και μέτραγε τα άμμο. Και έκλαιγε και σπάραζε αμάντως η ανάπηρη και να κυλιέται χάμω, και να κυλιέται χάμω, και να κυλιέται χάμω. Λοιπόν, τα λέμε για τελευταία φορά και μην τα ξεχάσεις, γιατί σε βλέπω και παθαίνεις αμνησία. Όχι, καμία, 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 ναι. Πώς με λένε. Ελένη. Τον άντρα μου. Μίτσο. Τι με έχεις. Νικόλη. Πότε γεννήθηκα. Μάιο. Μάιο, τέλος πάντων, δεν τα χαλάσουμε στο μήνα. Τι μέρα ήταν. Τετάρτη και έβλεγε. Μάλιστα. Πώς κατάστρεψες το πόδι και ποιες το κατάστρεψες. Ναι, 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 στις 29 Ιουνίου οι Γερμανοί. Καλή με λες Γερμανική. Θα λες Γερμανή και θα κλαις. Ναι, οι Γερμανοί με το κατάστρεψαν το πανταλόνι μου. Το πανταλόνι μου. Ναι, και πώς το έπαθες. Ναι, πανταλόνι μου. Παιδιά, ναι, παιδιά, ναι, παιδιά, ναι, παιδιά, ναι, το. Τι είναι αυτό το πισμπιγί. Βίδε, που έσκασε. Α, ωραία το έκανες αυτό. Μ' άρεσε, βίδε, για ξανακάνω το. Ναι, το. Μπράβο, είσαι ητός. Χωρίς στενά. Ελάτε, ελάτε, περάστε. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένας από την Επιτροπή έχει αλλάξει, αλλά μην ανησυχείτε, τον επηρεάζω εγώ. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μετά θα τα κανονίσουμε. Πριν βγει η απόφαση, θα βγω εγώ έξω να σας πω τι χρειάζεται για να τον επηρεάσω. Εντάξει. Εδώ το έχουμε τελειώσει. Ελάτε. Γεια, κοιμένα, κοιμένα. Εγώ την πάτησα άσχημα. Είχα σκοτώσει, αλλά εντάξει. Δικαστική μιλημένη, ο δικηγόρος παιδί Αλφάδη, γίνονται και όλοι εντάξει με το παραπάνω και ένας που δεν μάσαγε
Έστειλε ένα αστυνομικό φίλο εκεί πέρα που κάνα μαζί έτσι πραγματάκια και του μίλησε και κατάλαβε το παιδί και όλα εντάξει και τραβάει μια απεργία η δικαστική υπάλληλη και αλλάζει σύνδεση του δικαστηρίου και τρώω 30 χρόνια φυλακή, ρε. Δεν πρόλαβα να κάνω τα connection, ρε. Τρελαίνεσαι, ρε. Τρελαίνεσαι, είναι κράτος αυτόν τον οργάνο τώρα. Πώς θα σου έρθουν από την ΕΟΚ μετά να κάνουν το επενδύσεις, να κλέψουν, ρε. Όταν ξέρω ότι μπορεί να αλλάξει η σύνδεση του δικαστηρίου σε μηδέν χρόνο, σε τετέ χρόνο να τρελαθώ, ρε. Πού είναι όλος ο καλός ο κόσμος μέσα στη φυλακή, ο Κοσκοτάς εδώ μέσα, ο Γούκος εδώ μέσα, ο Σαλιαρέλης παραδίπλα, όλος ο καλός ο κόσμος και να είναι όλοι οι άλλοι να κλέβουν έξω, γιατί μπορούμε να κλέψουμε εμείς καλά, δεν κατάλαβα ρε, με πνίγει το άδικο ρε, ας την ευγή, με πνίγει το άδικο. Ελάτε, περάστε, περάστε. Έλα παπά, έλα, γεια σας. Καθίστε. Κάτσε, παπά, κάτσε εκεί. Μήπως έχετε παρακαλώ ένα σκαμνάκι να βάλει το κουμπίσι με το παντελάκι μου. Δώστε μου τα χαρτιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, κύριε συνάδελφε. Μπορώ να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παππού! Μπαμπά, σε σένα μιλάει. Παππού! Ορίστε! Πόσο χρόνο είσαι, παππού? 85! 85, μάλιστα. Και θες να πάρεις αυτοκίνητο. Γκολφ. Ναι, γκολφ θέλουμε, ναι. Γιατί το χρειάζεστε το αυτοκίνητο? Ναι, ναι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Τι είπε? Για να πηγαίνει στο νοσοκομείο, γι' αυτό. Αυτό είπε. Ναι. Αυτό ακούσατε, κύριε συνάδελφε. Ακριβώς αυτό είπε και ολοκάθαρα, το ακούσατε. Μάλιστα. Πότε πάτε στο πόδι σου, παππού? Ιούνιο. Τα χαρτιά λένε Ιούνιο. Ιούνιο είπε. Ακριβώς αυτό είπε και εσύ. Ιούνιο, το είπε σαφέστατα. Ιούνιο. Μα τώρα τι θα σας κοροϊδέψουμε τώρα. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο ήχος της σουβίδας. Ο ήχος της σουβίδας. Δεν έχετε ακούσει σουβίδα, κύριε συνάδελφε? Πώς κάνει βίδα? Τι πουμ καμία. Τι θα μας καλάσει τη δουλειά. Μάλιστα. Και την κόρη σας, πώς τη λένε? Παναγιώτα. Τι είπε πάλι? Ελένη. Ελένη Φανουλάκη, είπε. Είπε και επίθετο. Το είπε. Σε ποιο πόδι κουτσένεις? Τα νικαίωνα. Εδώ τα χαρτιά λένε το αριστερό. Τι είπε ο παππούς? Αριστερό είπε, το είπε, αριστερό. Τόσοι άνθρωποι εδώ μέσα ακούμε αριστερό. Τι είπε, κυρία μου? Αριστερά. Δεν είναι την νικαία. Ορίστε, ολοκάθαρα. Αριστερό. Για να σηκωθείτε, περπατήστε λίγο. Πατέρα. Ναι. Πατέρα. Ναι. Πατέρα, είσαι πατέρα. Φεύγουμε. Όχι. Περπάτα. Σε ποιο πόδι κουτσένει τώρα? Αφήστε το πόδι, θα κολλήσουμε, κύριε Σταύρα, θα το τακτοποιήσουμε το πόδι αργότερα. Πες μου, παππού, τώρα την ιστορία, θα τα πούμε όλα μετά. Θα το πάρεις τώρα, μου, πες μας τώρα. Αν θες τη δουλειά σου να γίνει, να πας και να πιάσεις το μίτσο, να πιάσεις τον άλλον το μίτσο, που ξέρει το μίτσο του μίτσου. Αυτός είναι πρώτα ξαδέρφια, με νόση απ' του Μίτσου τα αδέρφια. Και είναι απ' τους πρώτους στο κόμμα, δεν τον έχουν αλλάξει ακόμα. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφυλισμένοι. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφυλισμένοι. Αν θες τη δουλειά σου να κλείσει, να πας να λαμβάσεις το μίτσο. Κι αυτός να λαμβάσει το μίτσο, που ξέρει το μίτσο του μίτσου. Και όλοι μαζί λαδωμένοι, θα είμαστε πια ευτυχισμένοι. Μα ναι, το μεγάλο κακό μας, δεν λαδώνεται κι ο εαυτός μας. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφυλισμένοι.